Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και πάμε να παρακολουθήσουμε τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Η Μάγισσα». Το μυστικό της Θεοφανός ξεσκεπάζεται, καθώς αναγκάζεται να ομολογήσει στο Μιχαήλ και τον Μάρκο. Ο Μιχαήλ αποφασίζει να εκμεταλλευτεί το χάρισμά της για να φτάσουν στο δολοφόνο του μωρού. Πρέπει να μάθουν την αλήθεια, γιατί μόνο έτσι θα έρθει η γαλήνη ανάμεσα στις δύο οικογένειες που είναι έτοιμες να αλληλοσκοτωθούν. Την ίδια στιγμή, η παραμονή του Αντρέη στον πύργο τον βάζει στα ενδότερα της οικογένειας, αλλά και στη μυστηριώδη υπόθεση του βρέφους. Τα μυστικά τους κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν. Στο μεταξύ, ο Πετρούνης εξομολογείται στον Παπανικόδημο την κρυφή του επιθυμία και στην οικογένεια των Γερακάριδων προμηνύεται ένταση. Ο Τζανής επιστρέφει από το ταξίδι του, αλλά μια απόφαση του Μιχαήλ θα τον φέρει στα ωριά του. Η Μεταξία αποφασίζει να κάνει τη ζωή της Θεοφανός μαρτύριο. Και ενώ ο Αντρέη θα ανακαλύψει ένα στοιχείο για τον πραγματικό δολοφόνο του μωρού, η φλόγα ενός καταδικασμένου έρωτα φαίνεται πως αρχίζει να φουντώνει ξανά. Ο Αντρέη αποκαλύπτει στο Μιχαήλ το στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο προδότης ήταν κάποιος που κυκλοφορούσε μέσα στον πύργο, προκαλώντας έτσι την ανησυχία της οικογένειας. Η Θεοφανό νιώθει τύψεις για όλα όσα προκάλεσε με τα λόγια της και ξεσπάει στο Μάρκο. Ο Παπανικόδημος μιλάει στον Σπήλιο για τις κρυφές σκέψεις του Πετρούνη και τον αναγκάζει να λάβει μέτρα με τη βοήθεια του Θράσου. Ο Μάρκος είναι δυσαρεστημένος που ο πατέρας του έδειξε έβινα στο Τζανί, ενώ η Μεταξία δείχνει την οργή της στη Θεοφανό που αναγκάζεται να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Το ίδιο βράδυ, ο Κανέλος πέφτει στα χέρια του Θράσου και του Μόφορη. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.